δεύτερη σπουδαιότερη χριστιανική ορθόδοξη πόλη μετά τα Ιερουσόλυμα. Ήταν τα Ιερουσόλυμα από τη δυτική μεριά του Ιορδάνου ποταμού και η Μαντιβά από την ανατολική μεριά του Ιορδάνου ποταμού. Στη θέση αυτού του ναού που βλέπετε εδώ υπήρχε μεγάλο καθεδρικό ναό, ο οποίο το 770 μετά Χριστόν κατεστράφηκε από μεγάλο σεισμό. Η πόλη τη Μαντιβά ερημώθηκε, αναπτύχθηκαν άλλε πόλει, όπω παρακάτω δεν έχετε πάει στο Κάρακ, Κυριακούπολη επί Βυζαντίου. Και ο ναός έμεινε, είχε καταρρεύσει. Ο Χάρνης αυτός ήταν κάτω από τα ερείπια για γύρω στα 1000 χρόνια. Το 1850 στην πόλη του Κάρακ που είπαμε είχε 2 ώρες από εδώ που είχε αναπτυχθεί, έγινε μια διένεξη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και οι χριστιανοί ζήτησαν από τους Τούρκους, οι οποίοι ήταν οι κατακτητές εδώ όπως και στην Ελλάδα, να έρθουν να ξαναεπικήσουν τη Μαντιβά. Και έτσι ερχόμενοι εδώ το 1886 να χτίσουν αυτό το ναό που βλέπετε πάνω στα ερείπια του παλαιού καθεδρικού ναού, ανακάλυψαν κατά τύχη αυτόν τον χάρτη, ο οποίος είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις εδώ της περιοχής. Και στην αρχή δεν κατάλαβαν την σημασία του, μέχρι που ήρθε ένας επίσκοπος ονόματι Κλέοπας από τα Ιεροσόλυμα, κατάλαβε την αξία του και από τότε αρχίζουν και το φροντίζουν. Αυτός ο χάρτης κατασκευάστηκε μεταξύ 530 και 560 μετά Χριστόν, επί Ουστινιανού. Στην αρχική του μορφή ήταν 21 μέτρα επί 7. Τους κάνει εντύπωση η γνώση της περιοχής. Περιλάβανε αριστερά, εδώ δεν έχει βρεθεί, από τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο. Και όπως βλέπετε είναι όλα στα ελληνικά. Με κόκκινες ψηφίδες είναι τα μέρη τα οποία έχουν χριστιανική και θρησκευτική σημασία και με μαύρο είναι τα τοπονύμια. Όπως βλέπετε εδώ είναι ο Ιορδάνης ποταμός, ο οποίος καταλήγει στην, βλέπετε εδώ με το λέιζερ, καταλήγει στην Νεκρά Θάλασσα. Τα ψάρια πηγαίνουν προς τη Νεκρά Θάλασσα, αλλά γυρίζουν πίσω λόγω της αλμυρότητος. Γι' αυτό λέγεται και Νεκρά Θάλασσα, επειδή δεν ζει τίποτα εκεί. Όταν οι Ισραηλινοί φτάσανε στο, εδώ πιο κάτω, στο Mount Nebo, στο όρος Νίμπο, όπου ο Μωυσής τους έδειξε τη γη της Επαγγελίας, λόγω εχθρικών φυλών δυσκολεύτηκαν λίγο να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό. Και όταν κατάφεραν, πήραν 12 λίδους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν τις 12 φυλές του Ισραήλ και την απέθεσαν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το 12λίθον. Εδώ δίπλα είναι το Αγίου Άνου, εδώ ο Άγιος Ιωάννης βάπτισε. Μάλιστα, εδώ, ακριβώς. Εδώ ήταν η Ιεριχώς, την πρώτη πόλη την οποία κατέλαβαν οι Ισραηλοί και θεωρείται μια από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, αρχαιότερα. Εδώ έχουμε πηγή Γιακώβ. Εδώ ήταν το πηγάδι όπου οι προσκυνητές σταματούσαν να δροσιστούν. Εκεί που συνάντησε και την Σαμαρίτιδα. Ναι, μάλιστα. Ακριβώς. Όπως βλέπετε εδώ τα Ιεροσόλυμα, εδώ όπως βλέπετε η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, τα Ιεροσόλυμα τα έχουν φτιάξει δυσανάλογα μεγάλο με τον υπόλοιπο χάρτη για να δείξουν τη σημασία τους σαν θρησκευτικό κέντρο. Με τη Ρωμαϊκό Ιεοδό και εδώ με τον Ναό της Αναστάσεως. Ναι. Ναι. Βλέπετε η Βηθλέμ δίπλα, Νικόπολης προς Εμαούς που λέει στο Ευαγγέλιο. Εφραθά. Ναι. Εδώ όταν ήρθαν οι Ζανοί τη μοιράσανε στις φυλές. Όπως βλέπετε εκεί είναι η φυλή Ιούδα, εδώ η φυλή Δαν και έχουμε και πέρα. Εδώ στη Νεκρά Θάλασσα όπως βλέπετε τότε υπήρχαν βαρκάριδες γιατί βγάζανε διάφορα ορυκτά από τον Πυθμένα. Τα πρόσωπα των βαρκάριδων όπως βλέπετε έχουν καλυφθεί, ήταν η εποχή της οικονομαχίας. Και καλύψαν τα πρόσωπα των βαρκάριδων. Εδώ λέει λουτρά Καλλιρόης. Σήμερα είναι τα αιματικά λουτρά, υπάρχει μεγάλο κέντρο εκεί τουριστικό. Και έκανε ο Ηρώδης τα μπάνια του. Τα θερμές λουτρές. Τα θερμά λουτρά. Μάλιστα. Εμείς είμαστε κάπου εδώ πάνω που είναι τώρα ο στήλος εκεί πέρα. Όπως είπα, αν θέλετε μπορούμε να πάμε από εκεί να δούμε λίγο την περιοχή της Αιγύπτου. Δυστυχώς από εδώ δεν έχει βρεθεί η μεριά της Συρίας. Γιατί 1000 χρόνια ήταν κάτω από τα ερείπια, όπως καταλάβατε. Πότε χρονολογείται αυτό, 530 με 560 μετά Χριστό. Έχω ξαναδεί. Ναι. Μάλλον να πάω εγώ από εκεί. Νεότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
Οι Φιλιστέοι, οι οποίοι ονομάστηκαν μετά Παλαιστίνη, ξεκίνησαν από την Κρήτη με σκοπό να καταλάβουν την Αίγυπτο. Εκεί νικήθηκαν και αποθήθηκαν από τον φαραώ του Ραμσί τον Τρίτον και λόγω στα θαλασσοταραχής βρεθήκανε που είναι η Γάζα σήμερα. Βλέπετε εδώ, όρια Αιγύπτου και Παλαιστίνης. Ναι. Αν προσέξετε καλά εδώ πέρα, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι ένα Ζ και ένα Α. Ναι, ναι. Είναι η λέξη Γάζα από τότε. Η Γάζα, ξέρετε που είναι από τότε. Ναι, είναι από τότε. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είναι το Δέλτα του Νείλου. Εδώ ήταν το Πιλούσιο, ήταν μεγάλο κέντρο και υπατηρητικό περισσότερο. Πολλοί λένε ότι η λέξη Μπλάους δεν προέρχεται από τη λέξη Πιλούσιο, Πιλούσιο. Τώρα Σινά, όπου ο Μωυσής κατέβηκε με 10 εντολές. Όπως βλέπετε, έργο Σινά λείπει το Α, όπου κατεπέφτει το μάνα, όπου ο Θεός έριξε το μάνα να ταΐσει στη ζωή τους. Και εδώ ήταν ορισμένα προκειμένα φυλάκια των Ρωμαίων και μετά των Βυζαντινών. Λοιπόν, σε οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις περιοχής. 530-560 μετά Χριστόν κατασκευάστηκε.